Τον καιρό που σπούδαζα στο κολέγιο, το τρίτο ή το τέταρτο μου χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχα μια συμμαθήτρια που με ήσχε εκεί κοντά, δηλαδή μπορούσαμε μετά το κολέγιο να την επισκεπτούμε, ξέρεις, να πάμε να πιούμε καφέ, να μιλήσουμε τι έγινε εκείνη η μέρα και πώς τα πήγαμε. Και Νίκο, ξέρεις, να κόψουμε κουβέντα. Μια από αυτές τις μέρες αποφασίσαμε, ξέρεις, με ένα κολέγιο να πάμε να πιούμε καφέ. Αλλά ήμουν εγώ, αυτή η φίλη που μείνει και εκεί κοντά, και ακόμη μια φίλη. Βλέπω πατούμε τις κατσαρίδες. Έχει στο Black Ops 3 του Torel. Δες πως τις πατούμε. Σαν τελειώσαμε από εκεί, χάτε να φύγουμε. Πώς είναι να χάτσουμε, πρέπει να πάμε και σπίτι. Ξέρω να φάμε, να διαβάσουμε. Και φεύγω εγώ και αυτή η κοπέλα, δύο ξεχωριστά αυτοκίνητα. Αυτή ακολούθαμε πίσω γιατί δεν ήξερα καλά το δρόμο. Και well, θα βγαίναμε στο δρόμο που φεύγουμε από το κολέγιο. Με λίγα λόγια, αυτή ήταν πίσω μου και με ακολουθούσε. Το δρόμο που φεύγαμε υπήρχε. Πώς να σα το εξηγήσω, ήταν ίσα ο δρόμος, alt που πρέπει να σταματούσουμε και φώτα. Ίσα, alt, εντάξει, έτσι, έτω. Και εδώ είχε φώτα. Δεν λέει εξήγηση, το ξέρω. Σταματώ στο alt εγώ, τσακαρίσκω αριστερά, τσακαρίσκω δεξιά. Πριν τα φώτα, έρχεται ένα παλτζέρο, έτρεχε. Και τα φώτα είδα πως γυρίζουν σε κίτρινο και λέω πάω. Σταματώ σε αυτά, προχωράω μετά από αυτό το alt και παρακολουθάω το καθρεφτάκι πίσω τι κάνει η φίλη μου. Και βλέπω το παντζέρο ρε φίλε να αναπτύσσει ταχύτητα. Όχι φίλε μου, είναι κίτρινο το φως. Δεν με μοιάζει, εγώ θα προλάβω το κίτρινο. Γιατί να πηχτήσεις ταχύτητα στο κίτρινο, δεν μπορώ να καταλάβω. Και γυρίζουν τα μάτια μου στο καθρεφτάκι για να δω τι γίνεται πίσω μου. Και βλέπω το παντζέρο ρε φίλε. Το παντζέρο όπως βγαίνει η φίλη μου από το άλλο να τη χτυπάει στο πλευρό του οδηγού. Στην Κύπρο είναι σε δεξιά το δημόνι, δεν ξέρετε. Τέλος πάντων, και τη χτυπά όπως βγαίνει έτσι. Δηλαδή, έβγαινε αυτή έτσι να πάει και τη χτυπάει στη μεριά του οδηγού ή στην πόρτα του οδηγού. Και βλέπω το αυτοκίνητο να πηγαίνει στον αέρα. Και η τέση στοχή στον αέρα. Και να κάθεται 3-4 μέτρα πιο εκεί, πώς να το πω σωστά. Η αντίθεση μου εκείνη τη στιγμή ήταν. Ήμουν στα φώτα, έτσι. Ήμουν στα φώτα. Τραβάω χειρόφρενο. Το μόνο που θυμάμαι είναι τραβάω χειρόφρενο. Παίρνω τηλέφωνο με έτοιμο να πιάσω την άμπολα. Και τρέχω προς εκείνη. Αυτή η φάση που το βλέπω το καθρεφτάκι και βλέπω το αυτοκίνητο στον αέρα να πεντάσσεται, δεν την είδα τη φίλη μου μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν και μικρούτσικη. Και το βλέπω αυτό γίνει να πετάσσεται στον αέρα. Ήταν φάση σοκ, ξέρει. Τι γίνεται τώρα, τι έγινε. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή σοκαρισμένο. Το έρχομαι κινητό στο αυτοκίνητο. Σταματήσαν και άλλα άτομα. Μιλούμε, δεν ήταν, ξέρει, κάτι. Εντάξει, τη χτύπησε λίγο. Μιλάμε, τη χτύπησε με 60-70 χιλιόμετρα στο σημείο που πρέπει να πηγαίνει 50. Και μιλάμε το αυτοκίνητο. Στον αέρα το αυτοκίνητο ρε κουμπά, ήταν ένα τσαμπάμ πατσά. Και έναν τίποτε. Πώς δεν σε πετύχα τώρα. Ευτυχώς, μόλις έτρεξα στο παράθυρο του αυτοκίνητου, απλά φώναζε αυτή φυσικά, λογικό είναι. Δεν είχε πάθει απολύτως τίποτε, που είναι ευτυχώς και πάλι. Αν θυμάμαι καλά, μόνο τον ήχη της έσπασε, που ήταν το λιγότερο που μπορούσες να πάθεις όταν σου χτυπάει ένα παντζέρο με 70 χιλιόμετρα στο πλευρό του οδηγού, δηλαδή η πόρτα. Να καταλάβεις, μόνο η πόρτα του οδηγού έπαθε ζημιά. Δεν έπαθε τίποτε άλλο ζημιά. Εντάξει, ζάωσε το τιμόνι, το σασί κλπ. Αλλά το κύριο χτύπημα έπαιρνε η πόρτα του οδηγού, δηλαδή. Αυτή τι έκανε, μου είπε μετά. Ότι απλά μόλις τη χτύπησε, εξαπόλυσε το τιμόνι και διπλώθηκε και πήγε προς τα αριστερά. Φορούσε ζώνη φυσικά. Αν δεν φορούσε ζώνη, πιστεύω ότι απλά θα πετάζουν από την άλλη μεριά του. Από την άλλη πόρτα.
Ναι, ήταν σοκαρισμένοι. Μου και εγώ ήμουν λίγο. Βασικά, στο Δήμα, όταν πήγαινα πίσω σπίτι στο Δήμα, σκέφτομαι. Άρα, μαλάκα, έπρεπε να κάτσει πα στο άλλο να περιμένει. Έπρεπε να κάτσει πα στο άλλο να περιμένει να περάσει το τρελό παντζέρο. Να μην πάθει τίποτα η φίλη σου. Αλλά για μια άλλη, άλλο γιατί να τρέχει. Στην τελική η κοπέλα έφταξε γιατί. Περάσει, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο άλλο έτρεχε με 70 και πέρασε με κίτρινο. Εντάξει, ξέρω ότι δικαιούσε να πέρασε με το κίτρινο, αλλά να τρέχει με 70 να προλάβει να περάσει στο ζώνη που είναι 50. Να ανοίξουμε ένα πακετούι. Άρα να δούμε. Αν και δεν νομίζω να πάρουμε κάτι καλό. Ελά, epic. Nope. Έχει ακούσει προ το μίτσερο. Ναι, κάπως. Αυτά! Να μην σα τύχει. Να μην μου τύχει. Μακάρι να μην το πάθατε ποτέ. Είναι φάση σοκαριστικό σημείο μέχρι που να δεις ότι αν είναι εντάξει για εκείνη τη στιγμή που απλά τράβηξα χειρόφωνα και άειξα το αυτοκίνητο με στη μέση του δρόμου και έτρεχα πίσω να δω τι έγινε και πώς είναι. Εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν φοητσάρικα, διότι σας λέω, αν ήμουν εγώ μέσα σε εκείνο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο είναι Mercedes, so είχε και καλή προστασία. Αν ήμουν εγώ, το πιθανόν επειδή ήμουν πιο μεγάλο, θα γίνονταν κάτι σε μένα. Ή το χειρότερο, αν ήμουν εγώ μέσα στο δικό μου αυτοκίνητο που ήταν Honda το 96, αν δεν κάνω λάθος, που το έσπασα δυστυχώς. Αν ήμουν σε εκείνο αυτοκίνητο, πιθανόν το αυτοκίνητο θα είχα σπάσει όλα. Διότι άλλο το καινούριο αυτοκίνητο Mercedes και άλλο αυτό το Honda και. Ναι, anyway, αυτά. Ποιος άρεσε αυτό το βίντεο, γιατί είμαι τόσο άσπρο. Γιατί είμαι τόσο άσπρο. Χα! Ποιος σας άρεσε αυτό το βίντεο, if so, please leave a like, and stick to check down the videos και click the subscribe button που είναι κόκκινο από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Τι έγινε? Το κεφάλι μου. Χτες το απόγευμα. Τι έγινε εδώ? Χτες το απόγευμα από το πρώτο φραντίο μου. Και γύριζε τη μακέτα και έλειπαν οι πρώτες σκάλες από τη μακέτα που ήταν στο 3D printer. Και είμαι σε φάση. Well, yeah.